η τοπική μας εκκλησία γιορτάζει τον ιδρυτή της, που είναι ο Ανδρέας ο Απόστολος, πιστεύω, ο Πρωτόκλητος. Πιστεύω και ο ομολόγω της ο Αγιώτης, αγαπητά μας παιδιά, ο Ανδρέας ήταν ένας τέλειος μαθητής. Του άρεσε η μάθηση. Του άρεσε να μαθαίνει όχι κουτσομπολιά, αλλά να μαθαίνει. Είναι κάτι μοναδικό να μπορεί κανείς να μαθαίνει. Δεν είναι εύκολο φυσικά όταν δεν έχουμε σχολεία. Κοιτάξτε την Αφρικανική γη, όπου αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά, στερούν το σχολείο, στερούν τη μάθηση. Κοιτάξτε άλλα παιδιά στην Ελλάδα μας, που αδιαφορούν οι γονείς των, και τα παιδιά τους δεν μαθαίνουν τίποτε. Είναι σπουδαίο πράγμα η μάθηση. Το πίνει και πάνω Άγιος Σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άρχος ημών αιώνων και η ζωή αιώνιων. Γι' αυτό χρειάζεται από όλους μας να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να μάθουμε. Πολλοί άνθρωποι υπόσχονται πολλά. Κάποιοι άλλοι σκέφτονται πολλά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο Ανδρέας ήταν μαθητής του Ιωάννη, του βαπτιστού, του προδρόμου. Και ο δάσκαλός τους, ο Ιωάννης, τους έδειξε, να, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρος την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό που σας μιλάω, Ανάσταση. Γι' αυτό που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, να το ήρθε. Και τότε ο Ανδρέας πλησίασε τον Ιησού Χριστό και το ρώτησε, «Κύριε, πού μένεις?» Και εκείνος τους είπε απλά, «Ελάτε, ελάτε να δείτε πού μένω». Και έμειναν κάποιες ώρες μαζί του. Πού έμειναν όμως? Σε μια στάση, θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή, στους δρόμους οι άνθρωποι είχαν φτιάξει ένα μικρό κατάλημα, ένα σκέπαστρο, και εκεί καθόντουσαν για να ξαποστάσουν και μετά με τα πόδια τους σιγά σιγά να πορευθούν εκεί που ήθελαν, που μπορούσαν να πάνε. Παιδιά, αν θέλετε, ελάτε πιο μπροστά, ελάτε. Συγχωρέστε με, ελάτε πιο μπροστά τα παιδάκια, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, 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 ελάτε.
Έτσι λοιπόν, ο Ανδρέας ήταν ένας πολύ καλός μαθητής και έμεινε μαθητής. Παιδιά, εσείς έχετε μια μεγάλη ευλογία. Να έχετε ένα ωραίο σχολείο, να έχετε καλούς δασκάλους, δηλαδή τους καθηγητές σας, καθηγήτριες και καθηγητές, οι οποίοι ποθούν και επιθυμούν και έχουν τη χαρά να σας μάθουν. Γιατί και αυτοί είναι πολύ καλοί μαθητές στο αντικείμενό τους. Και όταν λέμε αντικείμενό τους, είναι η επιστήμη που έχουν σπουδάσει. Προσπαθούν να την καλλιεργήσουν πολύ καλύτερα και να την αποδώσουν σε εσάς και να την μεταδώσουν σε εσάς και να σας κάνουν κοινωλούς αυτής της γνώσης που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα και της εμπειρίας. Σπουδαίο πράγμα η εμπειρία. Αυτός είναι ο καθηγητής, ο δάσκαλος. Μεταδίδει την εμπειρία του, τη γνώση του σε εσάς. Και αυτό το κάνει με μεράκι. Χαίρετε όταν χαίρεστε. Λυπάτε όταν λυπάστε. Στενοχωριέτε όταν εμείς δεν είμαστε όπως θα ήθελα να είμαστε. Δηλαδή, καλοί μαθητές. Ο Ανδρέας λοιπόν, ο πρώτος μαθητής του Χριστού μας εξού και πρωτόκλητος, έρχεται να σας μιλήσει και να σας πει και να σας δείξει και να σας αποδείξει ότι είναι καλός μαθητής ο ίδιος. Και σας παρακαλεί να γίνετε κι εσείς καλοί μαθητές. Και όταν με τη χάρη του Θεού μεγαλώσετε στην ηλικία και τελειώσετε το γυμνάσιο και τελειώσετε και το λύκειο και το ΕΠΑΛ και περάσετε εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μην ξεχνάτε ότι θα είσαστε πάντοτε μαθητές. Πώς τους λέμε αυτούς που περνάνε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα? Φοιτητές. Φοιτού δηλαδή. Μαθαίνουν, εξειδικεύονται, γίνονται κοινωνοί γνώσεων. Έτσι πρέπει να είμαστε σε όλη μας τη ζωή. Να μεταδώσουμε και στους άλλους αυτό που έχουμε. Παραδείγματος χάρη, ένας ηλεκτρονικός που ασχολείται με τους υπολογιστές μεταδίδει την γνώση του και εμείς την κάνουμε κτήμα μας. Και έχετε το κινητό σας, το τάπλετ σας κλπ. Για σκεφτείτε, αν δεν υπήρχαν αυτοί, τι θα κάνατε, πού θα ήσασταν, πώς θα είσαστε. Το ίδιο και ο γιατρός, το ίδιο και ο νοσηλευτής, το ίδιο και ο φιλόλογος, το ίδιο και ο ιστορικός, το ίδιο ο κάθε επιστήμον, ο φυσικός, ο χημικός, ο μαθηματικός, ο θεολόγος. Όλοι αυτοί χρειαζόμαστε, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω από τη θέση αυτή ως παπάς αυτής της ενορίας να αγαπήσετε το βιβλίο, να διαβάζετε, να μελετάτε. Και όταν έχετε απορίες ή δυσκολίες, να λέτε στους καθηγητές σας, έχω αυτή τη δυσκολία. Και εμείς εδώ στην ενορία μας έχουμε δωρεάν φροντιστήρια για εσάς, για να σας βοηθήσουμε στην ανάγκη σας όταν χρειάζεστε κάτι, να έρχεστε και να σας δίνουμε και εμείς τη βοήθειά μας με πολύ μεράκι, με πολύ σεβασμό και με κατανόηση στο πρόβλημά σας. Αυτό δεν το κάνουμε για να διαφημιστούμε,
αλλά το κάνουμε γιατί θα έχουμε χαρά ότι θα μάθεις και θα γίνεις σωστός για τον εαυτό σου. Έτσι και ο Ανδρέας προσπαθούσε να μάθει και όταν έμαθε είπε και στους φίλους του, είπε και στον αδελφό του και είπε έλα, το βρήκαμε το Μεσσία. Έτσι λοιπόν και εσείς παιδιά μου, αφού μάθουμε, τότε μπορούμε να πούμε και στον άλλον και στο δίπλα και στα αδέλφια μας, έλα, το ευρήκα. Τι ευρήκα? Την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μας έκανε να νιώθουμε ότι όλοι είμαστε συμμαθητές ο ένας για τον άλλον. Και ο ένας θέλει να βοηθήσει τον άλλον. Και ο ένας θέλει να στηρίξει τον άλλον. Και ο ένας θέλει να γίνει συνοδοιπόρος με τον άλλον. Που σημαίνει ότι να βοηθήσω και εγώ και εσύ και ο καθένας μας τον συνάνθρωπό μας, αυτός ο οποίος έχει το δικό του πρόβλημα, τη δική του ανάγκη, εκτός και μόνο και για τη χαρά τους ακόμα. Γιατί είναι όμορφο πράγμα να χαίρεσαι. Είναι όμορφο πράγμα να χαίρεσαι με τον άλλον. Και κλείνοντας, και εγώ και ο πατήρ Ιωάννης και οι ψάλτες και οι κατηχήτριες και η Εκκλησιαστική Επίτροπη θέλουμε να σας ευχηθούμε αφελώς μεν ο Άγιος Ανδρέας να σας χαριτώνει, να σας ευλογεί, να σας σκεπάζει, να σας αγιάζει και εσάς και την οικογένειά σας. Επιπλέον να ευχηθούμε εις τους αγαπητούς μας καθηγητές και καθηγήτριες να έχουν δύναμη παρά Θεού, αισιοδοξία που σημαίνει πίστη, ελπίδα και αγάπη στο Χριστό. Να είναι αισιόδοξοι και να τους ευχηθούμε να έχουν από τον Άγιο Ανδρέα αυτές τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου, του ουρανού. Έτσι ώστε με δύναμη και κουράγιο πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο τους, πάρα πολύ δύσκολο, όταν θα μεγαλώσετε παιδιά και θα σας αξιώσει ο Θεός να είσαστε κι εσείς κάτι από το ίδιο, τότε θα καταλάβετε τα λόγια που σας λέω, ότι δεν είναι εύκολο να μιλήσει σε άνθρωπο, γιατί άλλες φορές είμαστε αδιάφοροι, άλλες φορές κοροϊδεύουμε, άλλες φορές ειρωνευόμαστε, άλλες φορές δεν καταλαβαίνουμε και αυτός ο πόνος του καθηγητή, γιατί το παιδί εσάς σας βλέπει παιδιά του, γιατί είσαστε παιδιά του, πονάει. Πονάει πάρα πολύ. Και κλείνω με το εξής γεγονός. Ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος στην Αφρικανική γη επήγε για να μοιράσει καροτσάκια σε παράλυτα παιδιά. Αγόρασε δεν ξέρω κι εγώ πόσα καροτσάκια, αυτόματα και λοιπά. Αυτός ήταν από την Ιαπωνία. Είναι βαθύπλουτος. Το είπε κάποιος φίλος του, του λέει δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω όμορφα. Παρόλο που έχω τόσα δισεκατομμύρια, δεν είμαι καλά. Έλα του λέει να σου δείξω. Πάρε αυτό και πάμε στην Αφρικανική γη. Πράγματι επήγαν εκεί σε μια περιοχή και εμπήρασε λοιπόν στο στάδιο μαζί με τους άλλους αθλητές, εμπήρασε στα παράλυτα αυτά αγόρια και κορίτσια, εμπήρασε τι, καροτσάκια, ώστε μέσα από αυτά τα αναπηρικά να μπορούν να αθλούνται και να χαίρονται. Τα είδε λοιπόν, χάρηκε και είπε α, καλή κίνηση αυτή. Έλαντε όμως ένα παιδάκι που ήταν ακόμη πιο παράλυτο και πιο μικρό στην ηλικία, τον έπιασε από το παντελόνι. Δεν τον άφηνε να φύγει. Του λέει, τι θέλεις? Του λέει, σκύψε λιγάκι. Σκύβει. Κι άλλο λίγο. Έσκυψε κι άλλο. Κι άλλο λίγο σκύψε. Να σε δω στο πρόσωπο. Το κοιτάει. Τον κοίταξε. Ξέρεις γιατί σε κοιτάω? Λέει, γιατί? Αφενός να σου δώσω ένα φιλί και να σου πω ευχαριστώ, αλλά για να σε θυμηθώ όταν θα πάω στον παράδεισο να σου ξαναδώσω ένα φιλί
όταν σε δώσει τον παράδεισο. Από τότε αυτός ο πλούσιος έγινε φορέας αυτής της μεγάλης κινήσεως για τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες κλπ. Παιδιά, το να είσαι γυμναστής σε ένα άθλημα ή σε πολλά αθλήματα είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν δώσαμε μια μπάλα και τρέξαμε. Ούτε βάλαμε ένα κόλο και είπαμε κάνε έτσι από εδώ και από εκεί. Ο καθηγητής σου, η καθηγήτριά σου παρακολουθεί το πώς είσαι, τι είσαι. Και βλέπει αν είσαι στενοχωρημένος, μελαγχολικός, χαρούμενος ή αν ακούς εκείνη τη στιγμή το σφύριγμα. Μου έλεγε λοιπόν ένας ονόματι Νίκος Χριστόπουλος που ήταν στα παιδιά, στα Special Olympics με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι όταν τα βλέπω να μπορούν να αγωνίζονται μέσα στο γήπεδο ή στο στάδιο. Είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται στίβος, είτε όπως και λέγεται. Και του λέω γιατί Νίκο μου, Θεός χωρέστον, γιατί Νίκο μου το νιώθεις αυτό. Μου λέει υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να βλέπεις αυτά τα παιδιά να είναι τόσο χαρούμενα και τόσο ευτυχισμένα. Αυτός είναι ο διδάσκαλός μας, ο καθηγητής μας, ο άνθρωπος που νοιάζεται για σας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, παιδιά, παιδιά, να προσεύχεστε στον Άγιο Ανδρέα να τους έχει καλά, να τους έχει υγιείς, να τους έχει δυνατούς, για να σας φέρουν και να σας μιλούν στην τάξη, στο διάλειμμα, να ενδιαφέρονται για εσάς, για την καρέκλα που κάθεστε, για το φρανείο που έχετε, για το πίνακα που έχετε, για όλα αυτά τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα. Όμως όλα αυτά χρειάζονται μια διεύθυνση. Ο διευθυντής, η διευθύντρια στο σχολείο σας δεν είναι ο τεμπέλης, αλλά είναι αυτός ο οποίος κουράζεται περισσότερο και νοιάζεται και για εσάς και για τους εκπαιδευτικούς και για το σύλλογο των γονέων και κηδεμών. Γονείς μου, εύχομαι ο Άγιος Ανδρέας να σας στηρίζει, να σας σκεπάζει, να σας αγιάζει. Αφενός και αφετέρου μην ξεχνάτε, είστε κι εσείς μαθητές και μαθήτριες μαζί με τα παιδιά μας να μπορέσουμε να γίνουμε συμμαθητές του Χριστού μας, να ακολουθήσουμε τις πιστές παραδόσεις του έθνους μας και του γένους μας, να γίνουμε δηλαδή συνεχιστές των ιερών παραδόσεών μας, να σεβαστούμε αυτά τα οποία μας παρέδωσαν κάποιοι άλλοι με πολύ κόπο, με πολύ δάκρυ και με πολύ αίμα. Χρόνια σας πολλά, καλή συνέχεια, καλή πορεία, καλό σχολείο, καλό μήνα και σύν Θεό, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, πιστεύω οι καθηγητές σας να μας το επιτρέψουν και η διεύθυνση των σχολείων σας. Θα σας φέρουμε κάποιο δώρο για τα Χριστούγεννα από αγάπη προς εσάς και στους εκπαιδευτικούς σας. Σας αγαπάμε, σας το λέμε στα αλήθεια. Δεν λέμε ψέματα. Να είστε καλά.